Είναι επικών διαστάσεων καταστροφή και χρειάζεται επική κινητοποίηση. Επική κινητοποίηση. Μέχρι στιγμής το επικόν της κινητοποίησης φαίνεται στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι είναι αξιοθαύμαστοι. Δεν είναι ώρα τώρα να καθίσει κάποιος να μιλήσει για έναν ήρωα εδώ και έναν ήρωα εκεί. Ό,τι στέκεται όρθιο αυτή τη στιγμή στέκεται από την αλληλεγγύη των ανθρώπων. Οργανωμένα. Υπάρχουν νοικοκυρές που δεν τις ξέρετε, οι οποίες κάθονται και μαγειρεύουν και ταΐζουν κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν βάλει δυνάμεις με νύχια και με δόντια. Υπάρχει μια ΚΝΕ που έχει στείλει κλιμάκια πάνω και κλιμάκια οικοδόμων και κνήτες, οι οποίοι ξελασπώνουν σπίτια. Θα μου πεις, μπορεί να πέσει πάνω στον ΠΕΟ. Εντάξει. Ο ΠΕΟΣ είναι μια φυσική καταστροφή. Μια φυσική πολιτική καταστροφή από μόνος του. Δεν χρειάζεται να κάνει κανένας. Δεν χρειάζεται να κάνει κανένας ανάλυση για τον ΠΕΟ. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Δεν μπορώ να χαλαλήσω σάλιο ούτε 30 δεύτερα. Ωραία, μην πάμε παρακάτω. Όχι, όχι. Ο ΠΕΟΣ είναι εκπρόσωπος, είναι ψηφισμένος. Και έχουμε εκλογές μπροστά μας. Να αρχίσει ο κόσμος να σκέφτεται τι ψηφίζει, ποιους ψηφίζει και τι συνευθύνη έχει για αυτούς που αναδεικνύει, τους οποίους μετά θα τους κρεμάσει την πλατεία συντάγματος. Είναι ήδη έτσι κι αλλιώς, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς προσωποποιείτε την ευθύνη για αυτά που δεν έγιναν και είχαμε αυτή την καταστροφή? Δεν υπάρχει άνθρωπος. Είναι κυβέρνηση, είναι τοπική αυτοδιοίκηση, είναι όλοι μαζί. Δεν υπάρχει άνθρωπος στο κουκουέ που θα σας πει και θα είναι κουκουέ που θα προσωποποιήσει ευθύνη. Όταν εμείς μιλάμε για ένα εγκληματικό σύστημα, όταν μιλάμε για τη δυνατότητα να κάθεται το κράτος να παίζει το μαυραγωρίτικο παιχνίδι, βάζοντας για παράδειγμα πλαφόν στο νερό. Βάλει το νερό σε πλαφόν, που σημαίνει ότι ενισχύει κρατικά, πρακτικά, τη μαύρη αγορά. Θα μου πεις ποια είναι η αντιπρόταση. Έχω αντιπρόταση, πολύ συγκεκριμένη. Η ΕΣΚΑ, η ΔΑΠ και εκεί είπε. Ακούσατε εσείς ότι φεύγουν βιτιοφόρα της ΕΙΔΑΠ με νερό? Να πάνε στην περιοχή να δίνουν τζάμπα το νερό και να μην μιλάμε για εξάδες? Δεν έχουμε την ΕΙΔΑΠ να δώσει νερό? Που καυχόμαστε τώρα ότι ξαναέγινε και κρατική. Γιατί δεν φεύγει η ΔΑΠ να παναδώσει νερό? Γιατί δεν έχουν φύγει τα ΒΤΕ να παναδώσουν νερό? Γιατί παίζουμε με την αγορά και καθόμαστε και μιλάμε τι θα πληρώσουμε και τι δεν θα πληρώσουμε, όταν το νερό έχει φτάσει να κρυβαίνει ακόμα και στην Αθήνα σε ένα επίπεδο τέτοιο? Γιατί είναι η φύση του συστήματος, είναι η φύση ότι είναι ευκαιρία αυτή τη στιγμή η καταστροφή για κάποιους να πλουτίσουν. Αν δεν σταματήσει αυτό, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Να μου, δεν μου λέτε, να κλείσω μόνο κυρία, μια κουβέντα. Ναι, να πάμε και στην κυρία Γεωργασίνη για να απαντήσει ολικά ο κ. Πρέμης. Εταιρεία, λέει, πήρε. Εταιρεία πήρε το κράτος για να κάνει την αποκομιδή των νεκρών προβάτων. Των νεκρών ζώων. Εταιρείες προσέλαβε. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός. Πολίτες μηνύουν αυτή τη στιγμή την περιφέρεια. Τι νόημα έχει αυτό, αν καθίσετε να το καλοσκεφτείτε? Είναι ένα σύστημα το οποίο δεν μοιάζεται και δεν βάζει προτεραιότητα τον άνθρωπο. Βάζει για να το κέρδος. Το χρόνο. Από την ώρα που βάζει το κέρδος, τελειώσαμε. Είναι μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι έχουν περάσει, κυρία Κανέλη, 8 ημέρες. Το νερό δεν έχει στραγγίξει ούτε κατά διάρκεια. Δηλαδή αυτό εύκολο. Για να επανέλθει θέλει ακόμη άλλο τόσο, ίσως και περισσότερο. Δεν θα είναι εύκολο εμένα το πρόβλημά μου. Είναι άνθρωποι που γνωρίζουν. Τι σέβομαι. Κοιτάξτε, δύο γυναίκες έχουν σηκωθεί τώρα. Το πρόβλημα είναι το πού θα φύγει να πάει το νερό. Όχι αν το πω, το απορροφήσει. Δεν μπορεί άλλο το έδαφος να τραβήξει. Δεν μπορεί το έδαφος, ακριβώς. Είναι υπερφορεσμένο. Το δεν μπορεί. Να φύγει το. Προς τα πού να πάει. Η δουλειά της πολιτικής. Τα ποτάμια είναι φουσκωμένα. Γιώργη μου, αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να σκεφτούμε, αυτή τη στιγμή δεν φαντάζομαι κάποιον να κάθεται και να λέει «Ω πω πω, μέα κούλπα» και να τραβάει τα τέτοια και να παίζει το σαμουράι. Δεν θα φαντάζομαι. Εμείς έχουμε κάνει ερωτήσεις στη Βουλή. Οι ερωτήσεις είναι τώρα τι κάνουμε, αυτή τη στιγμή. Πείτε μου, τι κάνουμε? Υπάρχει σχεδιασμός οικισμών για να μεταφερθούν οι κάτοικοι του Βλοχού? Πώς είναι οι κάτοικοι του Βλοχού που πρέπει να στεγαστούν εγκαίρως? Να είναι σε χώρος ο οποίος να έχει θέρμανση, ψήξη, νερό και ηλεκτρικό. Να είναι ένας κανονικός χώρος, ο οποίος να μην είναι για τώρα για 5 μέρες και για 10. Ναι. Να είναι και για το χειμώνα. Έχει δοθεί εντολή να φτιαχτούν οικισμοί και να μεταφερθούν? Έχει γίνει μελέτη πού μπορεί να γίνουν χώροι μετεγκατάστασης αυτών των ανθρώπων για να μείνουν εκεί? Κυρία Κανέλη, πριν λίγο βγάλαμε μία κοπέλα. Για αποκατάσταση των υποδομών. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα. Συγχωρείτε, αλλά δεν έχει γίνει καταγραφή των επιπτώσεων από ακόμη. Το κράτος αυτό δεν έχει κάνει τόσες μέρες. Και δεν πρόκειται να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ένα ευρώ αν δεν γίνει καταγραφή. Προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι. Γιώργο μου, σας ηκετεύω. Ηκετεύω συναδέλφους. Ηκετεύω συναδέλφους. Δημοσιογράφους, βουλευτές και απλούς πολίτες. Εάν διαβάσετε το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα χρήματα που πρέπει να πάνε στην αντιπλημμυρική προστασία, θα σας σηκωθεί η τρίχα. Θα μου τζώνετε από το πρωί ως το βράδυ. Πάντως, 2,5 δις θα θέλουμε και είναι απαραίτητα. Και έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έρχονται από κανένα σοσιαλιστικό παράδεισο. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή είναι λεφτά πληρωμένα. Ακούστε με. Έχετε μυρίσει πτώματα. Εκεί ήμουν, κυρία Κανέλη. Έχετε μυρίσει πτώματα. Εγώ έχω μυρίσει 15.000 πτώματα. Στη Ρουάντα. Ξέρω τι είπα να πει, καταστροφή που μυρίζουν τα πτώματα. Δεν αντέχει ο κόσμος εκεί. Λοιπόν, κάτω από αυτές τις συνθήκες λοιπόν θέλει λοιπόν, νερό, μεταφορές, σχολεία. Οι άνθρωποι δεν μιλάει κανένας. Οι άνθρωποι χρήματα θέλουν τώρα, κυρία Κανέλη. Τώρα χρήματα θέλουν. Τα χρήματα ανέκαθεν αυτά θέλουν οι άνθρωποι να στηριχτούν. Ξέρετε από πού μπορείτε να τα πάρετε τα λεφτά. Μην καμώνεστε τους φτωχούς με επενδυτικές βαθμίδες και διάφορες άλλες τέτοιες μπούρδες. Εάν δεν βάλετε πρόγραμμα 1η Οκτωβρίου να είναι όλοι στεγασμένοι, όλοι με νερό, όλοι με σχολεία, όλοι με μία προοπτική μπροστά και κυρία με καταγραφή αντικατάστασης. Δεν μου λέτε, πάρτε μία απόφαση. Μιλάτε, άστε με θέλετε λεφτά, άμα θέλετε λεφτά βάλτε τότε κάτι. Άστε με να μιλήσω. Είναι δυνατόν να αποζημιώνετε 70% αντί για 100%. Είναι δυνατόν να αποζημιώνετε 70% αντί για 100%. Να τις κάνετε 100% όμως. Πες μου ότι βλέπω ένα σχολείο φτιαγμένο για τα παιδιά αυτά. Πες μου ότι κάποιοι θα τα πάρουν τα παιδιά να τα πάνε στο σχολείο την άλλη εβδομάδα για να μπορέσουν και να πάρουν μία ανάσα τα παιδιά, η κανονικότητα. Είναι το σχολείο. Αυτά τα παιδιά πρέπει να μπορούν να πάνε σχολείο. Για να πάνε σχολείο πρέπει να κοιμηθούν. Πρέπει να φάνε. Πρέπει να δουν τη μάνα τους και τον πατέρα τους. Ότι ορισμένα σχολεία. Τι καθόμαστε και συζητάμε το σύνορα. Ορισμένα σχολεία δεν πρόκειται να ανοίξουν. Μα δεν είναι δυνατόν να το ακούς αυτό το πράγμα και να το θεωρείς προτεραιότητα. Πολύ νερό, ηλεκτρικό σχολείο. Με την κατάργηση τη φαγητό. Θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Ο λαός θα σώσει το λαό πάλι, παιδιά. Είτε θέλετε είτε όχι.